Κυρία Κομνηνάκα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Βερδούνια. Ευχαριστώ πολύ που σας έχουμε κοντά μας και θέλω να ξεκινήσω με ένα δικό σας σχόλιο για τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Ήδη πριν λίγο η Χαμάς άρχισε να ρίχνει πυράβλους στην πόλη Ασκελών, που είχε προειδοποιήσει ότι πρέπει να φύγει ο πληθυσμός. Οι Ισραηλίτες απαντούν. Έχει ανοίξει ο ασκός σε όλου. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Πώς θα προσεγγίζει το κουκουέ αυτά? Κοιτάξτε, πραγματικά τα σημερινά πολύ ανησυχητικά γεγονότα που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή δεν είναι βέβαια ερευνός ενεθρία. Και αυτοί που σήμερα αναζητούν τις αιτίες αυτής της, των αιματηρών γεγονότων που την πληρώνουν πολύ, με πολύ βαρύ φόρο αίματος οι λαοί της περιοχής, θα πρέπει να κοιτάξουν την αλήθεια κατάματα. Γιατί εδώ και χρόνια το ΚΚΕ καταδικάζει την πολύχρονη κατοχή του Ισραηλινού κράτους και τα εγκλήματα που διαπράττει συστηματικά σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού. Και αυτό δεν το κάνει. Αν θέλετε, βρίσκει τη στήριξη και τον ΗΠΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και την ανοχή για τη στήριξη των ελληνικών κυβερνήσεων. Γιατί να θυμίσουμε ότι από το 2015 εκκρεμεί μια ομόφωνη απόφαση του Ελληνικού Κοινοβουλίου για αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους, την οποία δεν τολμάει βέβαια καμιά κυβέρνηση να την εφαρμόσει, συνεχίζοντας μια κατάσταση που πραγματικά διαιωνίζει, επιτρέπει αν θέλετε την απαράδεκτη κατοχή, τους χιλιάδες νεκρούς Παλαιστινίους και σακατεμένους που αντιμετωπίζουν τις βίες επιθέσεις όλα αυτά τα χρόνια από το κράτος δολοφόνου του Ισραήλ. Και αν θέλετε, οι ελληνικές κυβερνήσεις όχι μόνο δεν βοηθάνε να ολοκληρώσουν και ναι, παρακαλώ, συγγνώμη. Οι ελληνικές κυβερνήσεις όχι μόνο δεν βοηθάνε να βάλουν τέλος σε αυτή την κατάσταση, αναγνωρίζοντας το δικαίωμα αυτού του λαού στην αυτοκυριαρχία του να έχει το κράτος να έχει τα δικαιώματά του ως λαός, αλλά κάνουν αν θέλετε και τα στραβά μάτια και έχουν και αγαστές συνεργασίες με το κράτος δολοφόνου του Ισραήλ, που εδώ και χρόνια δείχνει με το χειρότερο τρόπο την επιθετικότητά του απέναντι σε αυτόν τον πραγματικά βασανισμένο λαό. Εδώ θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση έτσι, για το διάλογο. Θα σας έλεγε ένας καλού προαίρετος, κυρία Κομνηνάκα. Είναι κράτος δολοφόνος στο Ισραήλ, δηλαδή αν η όποια κυβέρνηση του Ισραήλ έχει μια ακραία πολιτική, σημαίνει ότι αυτή αφορά ένα ολόκληρο λαό? Το ίδιο θα έλεγα και για το αντίθετο. Επειδή η Χαμάς δολοφόνησε αμάχους, σημαίνει ότι όλοι οι Παλαιστίνοι είναι τρομοκράτες? Μα γι' αυτό μιλάμε για το κράτος και όχι για το λαό. Γιατί αν θέλετε, από αυτή την επιθετικότητα που δείχνει όλα αυτά τα χρόνια το αστικό κράτος του Ισραήλ, με την κυβέρνησή του προφανώς, θύματα τελικά πέφτει και ο Ισραηλινός λαός. Διότι προφανώς σε έναν πόλεμο υπάρχουν ακρότητες που μπορεί να γίνουν και από τις δυο μεριές. Όμως όσοι τώρα ανακαλύπτουν τις ακρότητες των Παλαιστινίων, κλείνοντας τα μάτια στις επιδεκαετίες βαρβαρότητες του Ισραήλ που γίνονται σε βάρος ενός λαού που πραγματικά υποφέρει από δολοφονίες, αμάχων, από κατοχή, επιθετικότητα, από τους επικισμούς, όλα αυτά που είναι γνωστά όλα αυτά τα χρόνια, πραγματικά είναι υποκριτές και δείχνουν, αν θέλετε, και μια ευαισθησία ευκαιριακή και αλακάτη. Κυρία Κομνηνάκα, στο δικαιώμα των λαών, στην αυτοάμυνα και στην αντίσταση. Έχω ένα μήνυμα από ένα φίλο Κροατή. Ρωτάει το εξής. Λέει, μπορεί η βουλευτής του ΚΚΕ να μας πει αν το κόμμα τους καταδικάζει την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς κατά των Ισραηλιτών, όπου σκοτώθηκαν δεκάδες και εκατοντάδες άμαχοι? Νομίζω ότι αμέσως προηγούμενο καταρχάς είπα ότι σε ένα τέτοιο πόλεμο θα υπάρχουν βεβαίως ακρότητες που γίνονται και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Όμως δεν μπορεί πραγματικά σήμερα και δεν μπορεί να ταυτίζουμε αν θέλετε ή να μην αναγνωρίζουμε το δικαίωμα του Παλαιστινιακού λαού όπως έχει ο κάθε λαός στη
στην αυτοάμυνα και στην αντίστασή του απέναντι στην κατοχή και στην επιθετικότητα όλων αυτών των χρόνων. Ξέρετε, δεν μπορεί να ξεκινάμε να εξετάζουμε τα φαινόμενα και τα γεγονότα που γίνονται σε έναν πόλεμο από τη μέση τους. Είναι να γνωρίζουμε μόνο επιθέσεις που γίνονται, που κατά τη γνώμη μας στο μεγαλύτερο βαθμό οι επιθέσεις που γίνονται από τη μερίδα, από την πλευρά της, της Παλαιστίνης αφορούν κυρίως στρατιωτικούς Ισραηλινούς στόχους, όμως ξαναλέμε ότι ναι, υπάρχουν και γι' αυτό λέμε ότι από αυτή την κατάσταση που υπάρχει χρόνια με την ανοχή της, των διαφόρων υπεραλιστικών δυνάμεων, ότι θύμα του πέφτει τελικά και ο ίδιος ο Ισραηλινός λαός, που βέβαια σε έναν πόλεμο θα υπάρχουν και θα γίνονται και τέτοιες ακρότητες που κανένας δεν μπορεί να κλείνει τα μάτια σε αυτές. Αλλά δεν μπορεί να εστιάζει, να μεγενθύνονται και να παρουσιάζεται ως επιστική ή ότι κάνει ακρότητες η πλευρά της Παλαιστίνης και ο Παλαιστινιακός λαός για το ΚΚΕ. Φυσικά λέμε ότι δεν ξέρετε πολύ καλά ότι ως κόμμα δεν έχουμε καμιά ιδεολογική ούτε πολιτική σχέση με τέτοιες δυνάμεις όπως είναι η Χαμάς. Όμως σε κάθε περίπτωση και εκείνη εκπροσωπεί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του λαού της Παλαιστίνης και εμείς ως κόμμα στεκόμαστε στο πλευρό του ίδιου του λαού της Παλαιστίνης να μπορέσει να αυτοαμυνθεί, να αντισταθεί και στο δικαίωμά του που εδώ και χρόνια διεκδικεί να... το δικαίωμα της αυτοκυριαρχίας και να μπορέσει να αναγνωριστεί ένα κράτος το οποίο θα μπορεί να ζει, να μπορέσει να σταματήσουν να σταματήσει η κατοχή, οι επικισμοί. Πραγματικά το απαράδεκτο καθεστώς Απαρτχάιντ που υπάρχει ιδιαίτερα στη Λωρίδα της Γάζας, από το οποίο έχουν μετρήσει χιλιάδες θύματα όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα, να έρθουμε λίγο στα δικά μας. Για κάνετε μου μια πρώτη εκτίμηση για τις, ας πάω στις περιφερειακές εκλογές που είναι με περισσότερο πολιτική χρέα, γιατί και στις αυτοδιοικητικές σε ορισμένες περιπτώσεις εντάξει, ψηφίζουν και λιγότερο πολιτικά κάποιους δημάρχους. Ποια είναι η εκτίμηση? Πολιτική μάχη είναι στο σύνολό της και για τις δημοτικές και για τις περιφερειακές εκλογές θα έπρεπε με πολιτικά χαρακτηριστικά να ψηφίζει ο κόσμος, όμως είναι κατανοητό, αν θέλετε γίνεται και μια συστηματική προσπάθεια και από άλλα κόμματα και όχι μόνο να παρουσιάζονται οι δημοτικές και περιφερειακές εκλογές και κυρίως αυτές που αφορούν τις κάλπες των Δήμων ως μια μάχη τοπική, αυτοδιοικητική που δεν συνδέεται με συνολικά πολιτικές, με συνολικά τις πολιτικές εξελίξεις. Αν θέλετε, συσκοτίζοντας και του χαρακτήρα που έχει η τοπική διοίκηση. Όμως, ακόμα και σε αυτές τις συνθήκες, ιδιαίτερα τα ποσοστά που κατέγραψε το ΚΚΕ, η λαϊκή συσπήρωση, μάλλον για να πούμε σωστά, ή η παράταξη που πανελλαδικά. Ναι, σωστά. Γιατί η λαϊκή συσπήρωση είναι λίγο πιο διευρυμένη από το αμιγός κουκουέ, φαντάζομαι. Έτσι. Έχει και συνεργαζόμενα. Φυσικά στηρίζεται από το ΚΚΕ, όμως υπάρχουν δεκάδες, εκατοντάδες συνεργαζόμενοι άνθρωποι, αγωνιστές που προέρχονται από άλλους πολιτικούς χώρους, όμως συμπορεύονται αγωνιστικά με το ΚΚΕ γιατί συμφωνούν στις αρχές και στη βασική πολιτική, αν θέλετε, που θέτει και στα ζητήματα της τοπικής διοίκησης. Και εκεί εμείς λέμε ότι συγκρούστηκαν και στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές δύο πολιτικές στην πραγματικότητα. Η μία πολιτική είναι με τα συμφέροντα και τα δικαιώματα του λαού να έχουν έργα για την πολιτική προστασία, να έχουν υποδομές, να έχουν δημόσιοι και δωρεάν χώρους ελεύθερους κλπ. Και η άλλη πολιτική είναι αυτή που ανεξάρτητα από το χρώμα και το όνομα του συνδυασμού εκφράζει την ανταποδοτικότητα, εκφράζει τις business με τους επιχειρηματίες, εκφράζει τις υποστελεχωμένες δομές, υπηρεσίες όλων των Δήμων, τα απευθείας αναθέσεις, τα έργα, τους εργολάβους κλπ. Σε αυτές λοιπόν τις εκλογές θεωρούμε ότι είναι πολύ θετική η άνοδος που εκφράστηκε, η σημαντική άνοδος που εκφράστηκε στα ποσοστά της λαϊκής συσπήρωσης πανελλαδικά, το οποίο με βάση και κυρίως τα ποσοστά των 13 περιφερειών μιλάμε για μια άνοδο, μια αύξηση περίπου πάνω από 3%. Γιατί θεωρούμε ότι... αυτό,
Αυτό όμως λένε κάποιοι, ότι ήταν αποτέλεσμα όχι τόσο της δυναμικής μπορεί να έχει η λαϊκή συσπήρωση του ΚΚΕ, αλλά το ότι ψήφισε μόνο το 47-48% των εγγεγραμμένων. Κοιτάξτε, αυτό αφορά το σύνολο των πολιτικών παραδάξεων και το σύνολο των αποτελεσμάτων. Η άνοδος που σημείωσε το ΚΚΕ είναι και σε αριθμό ψήφων, η λαϊκή συσπήρωση, συγγνώμη, παραλαμβάνω, και σε αριθμό ψήφων και σε ποσοστά. Και εμείς θεωρούμε ότι σε αυτές τις συνθήκες, επειδή μιλάμε και για μια εκλογική μάχη που έρχεται λίγο μετά από τις βουλευτικές εκλογές, μάλιστα, θεωρούμε ότι φαίνεται να σταθεροποιείται και να ενισχύεται ένα ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής, που αποτυπώθηκε σε ένα βαθμό με την άνοδο και των ποσοστών του ΚΚΕ, η άνοδος και το κύρος και η μαχητική συμπόρευση μεγαλύτερης μερίδας εργατικών λαϊκών δυνάμεων με το ΚΚΕ που αποτυπώθηκε και στις βουλευτικές εκλογές, βέβαια παρά έναν συνολικά αρνητικό συσχετισμό που παραμένει. Και δεν είχαμε καμιά αυταπάτη ότι θα μπορούσε να γίνει πραγματικά μέσα σε 3 μήνες από τις προηγούμενες εκλογές, να γίνει μια εντυπωσιακή ανατροπή του συνολικού αρνητικού συσχετισμού που εκφράστηκε και στις βουλευτικές εκλογές. Όμως δεν μπορεί να αγνοεί κανείς ότι πραγματικά και σε αυτές τις συνθήκες υπάρχει μια σημαντική άνοδος των δυνάμεων που συμπορεύονται με το ΚΚΕ, ότι πραγματικά σταθεροποιείται αργά αλλά σε ικανοποιητικό βαθμό σταθεροποιείται ένα ρεύμα αμφισβήτησης αυτής της πολιτικής που μας του πάρε και που βγει, που εκφράστηκε και μετά όσα δραματικά έζησε ο λαός και αυτό το καλοκαίρι με τις πυρκαγιές, με τις πλημμύρες στη συνέχεια, με τα λοιπή αντιπλημμυρικά έργα τα οποία παρουσιάζονται δυστυχώς σε τεράστια έκταση σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας. Και βέβαια δεν μπορεί να μην σημειώσουμε ως θετικό ότι σε αυτές τις εκλογές επανέρχονται και στους Δήμους, γιατί είναι σημαντική βέβαια η άνοδος που εκφράστηκε στην περιφέρεια και στην Αττική ιδιαίτερα, που ήταν μια πολύ σημαντική άνοδος. Και αν θέλετε, και οι μεγάλοι Δήμοι, οι μεγάλες περιφέρειες δίνουν τον τόνο. Μάλιστα. Προφανώς, θα δούμε. Ήδη έχουν εκλεγεί, έχει εκλεγεί με τη λαϊκή συσπήρωση ξανά ο δήμαρχος της Ικαρίας από τον πρώτο γύρο. Ένας δήμος που ήταν και παλιότερα στη χέρια της λαϊκής συσπήρωσης και στο κενό που δημιουργήθηκε σε μια θητεία και ο λαός της Ικαρίας κατάλαβε ότι και επανήρθε στα χέρια της λαϊκής συσπήρωσης. Ουσιαστικά θεωρείται ότι πήγε καλά. Δηλαδή το ΚΚΕ ήταν αποδέκτης δυσαρέσκειας κοινωνικών ομάδων, είτε προς κάποια κόμματα. Επιβραβεύτηκε η θετική του στάση που έχει κρατήσει, είτε ως δημοτική αρχή, ας πούμε, στον Δήμο της Πάτρας, είτε ως αντιπολίτευση, η στάση που κράτησε και κρατάει. Με κριτήρια και με άκουσαν τα συμφέροντα, τα λαϊκά συμφέροντα. Λοιπόν, κυρία Κομνηνάκα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Καλό σας απόγευμα. Σας ευχαριστώ και εγώ και καλούμε και το λαό και όπου υπάρχει στο δεύτερο γύρο σε δήμους όπως η Πάτρα και η Σαριανή, η Πετρούπολη, η Νίκαια, Ρέντι, Χαϊδάρη και Τύρνα, όπου υπάρχουν δήμαρχοι της λαϊκής συσπήρωσης, να συνεχίσουν το βήμα που έκαναν την προηγούμενη Κυριακή, να δυναμώσουν και να εκλέξουν περισσότερες αγωνιστικές δημοτικές αρχές. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ.